Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η πολιτική σας είναι η ενίσχυση της φορολογίας των λαϊκών στρωμάτων και η επέκταση της φοροαπαλλαγής για το μεγάλο κεφάλαιο. Και εσείς βέβαια κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σας έπιασε τώρα ο πόνος, είχατε μειώσει τη φορολογία του κεφαλαίου, φτάνοντας μάλιστα να μειώσετε ακόμη και τους φόρους στα διανεμόμενα κέρδη. Σας το υπενθυμίζουμε γιατί κάνετε πως το έχετε ξεχάσει. Και φυσικά τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία να επεκτείνει αυτή τη στρατηγική. Και σας κάνουμε και μια πρόβλεψη. Αυτή η πολιτική θα απογειωθεί το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο και της λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης που αποφασίστηκε στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Γιατί η συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω αυτού του περιβόητου κοινού δανεισμού θα συνοδευτεί με ενιαίους φόρους για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Είτε ονομάζεται ψηφιακός φόρος, είτε πράσινος φόρος, είτε φόρος COVID, είτε όπως αλλιώς καρφιστούν να τον ονομάσουν οι φωστήρες των Βρυξελών, η ουσία παραμένει η ίδια. Η μετακύληση των ζημιών, της νέας κρίσης και των βαρών της στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Τι άλλα δώρα, εντός πολλών εισαγωγικών δώρα, περιέχει αυτό το περίφημο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης? Την αποπληρωμή από το λαό των νέων δανείων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έρχονται να προσθεθούν στον ήδη υπέρογκο δανεισμό της Ελλάδας. Την κατεδάφιση όσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων είχαν απομείνει με την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης και του αμοιβώς κεφαλοποιητικού συστήματος που μετατρέπει την επικουρική σύνταξη σε ατομικό επενδυτικό προϊόν σύμφωνα και με το σχέδιο της Επιτροπής Πισαρίδη το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης. Περιέχει επίσης την επέκταση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της χρηματοδότησης των εργοδοτών στο όνομα της στήριξης της απασχόλησης. Την παροχή κινήτρων αύξησης του μεγέθους ορισμένων βιώσιμων επιχειρήσεων, που θα αυξήσει όμως την πίεση και τα λουκέτα για πολλές μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολουμένους. Περιέχει την επιτάχυνση της εξάλειψης των λιγνητικών σταθμών, που αυξάνει την ανεργία, ακυρώνει την αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας και οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας με την αύξηση της χρήσης του εισαγόμενου φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στις βαριές συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης που ήδη πληρώνει ο λαός, με την έκρηξη της ανεργίας, την επέκταση της μερικής απασχόλησης, τη μείωση των μισθών, την αντατικοποίηση, την υπονόμευση του ελεύθερου χρόνου στους εργαζόμενους με τηλεργασία. Και καμιά ανάλυση ή πρόβλεψη, ακόμα και οι δικές σας, δεν εκτιμά επιστροφή στο προ-κρίσης επίπεδο μέσα στο 2021. Σταματήστε λοιπόν να ωρεοποιείτε την κατάσταση, να πανηγυρίζετε, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί σας του ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που επέστρεφαν από μια σύνοδο κορυφής. Το παρόν και το μέλλον για τον ελληνικό λαό, όπως και για όλους τους λαούς της Ευρώπης, προδιαγράφεται μαύρο αν δεν αντιδράσουν, αν δεν βγουν στο προσκήνιο για να καθορίζουν οι ίδιοι τις εξελίξεις. Και όλα αυτά, τα ζωφερά που προβλέπουν οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, θωρακίζονται με νέους ενιαίους μηχανισμούς εποπτείας, δηλαδή με μνημόνια διαρκείας, ακόμη και αν τυπικά δεν ονομαστούν έτσι. Εκτός από τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, εκτός από τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και τις εγκρίσεις δόσεων από το Eurogroup, εκτός από την εποπτεία της Κομισιόν για τη σωστή απορρόφηση του ΕΣΠΑ, θα προσθεθεί ένας ακόμα μηχανισμός διαρκούς αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, των αναδιαρθρώσεων, που θα υποβάλει τον Οκτώβριο η κυβέρνηση με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Και αυτός θα αποφασίσει αν θα αποδεσμεύονται ή αν θα παγώνουν τα κονδύλια των περιβόητων επιδοτήσεων. Φυσικά, εσείς δεν περιμένετε την ενεργοποίηση του μηχανισμού, αφού αυτές οι αναδιαρθρώσεις είναι ήδη στην ατζέντα του εγχώριου κεφαλαίου, του ΣΕΒ, των τραπεζιτών κ.ο.κ. Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός θα αξιοποιείται και πάλι ως μπαμπούλας απέναντι στο λαό για να αποδέχεται τα νέα μέτρα σφαγής του. Είναι συνεπώς
βαθιά αποπροσανατολιστική, κάλπικη η αντιπαράθεση που επικεντρώνει στο ύψος του ταμείου ή του πακέτου που αναλογεί στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά τα 32 δις, τα 19,5 σε επιχορηγήσεις και τα 12,5 δις σε δάνεια. Το κρίσιμο είναι το πού θα κατευθυνθούν αυτά τα ποσά, αλλά και με τι όρους θα δοθούν. Και οι ωφελημένοι θα είναι πάλι οι μεγάλοι όμιλοι, ειδικά αυτοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας. Όπως επίσης, είναι κάλπικη και η αντιπαράθεση μεταξύ βόρειων φιδωλών και νότιων γαλαντόμων. Κανένα από αυτά τα δύο στρατόπεδα κρατών δεν νοιάζεται για τα πραγματικά συμφέροντα των λαών, ούτε καν των δικών τους λαών. Και όσοι είχαν και έχουν κάνει σημαία τους τη συμμαχία των χωρών του Νότου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας μάλιστα μια άσφαιρη κριτική στις αποφάσεις της Συνόδου, προσγειώνονται μάλλον απότομα σήμερα. Αρκεί να δει κανείς τις δηλώσεις των κυβερνήσεων των χωρών του Νότου. Ο Σάντσετ στην Ισπανία είπε χαρακτηριστικά: «Μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία έχει γραφτεί. Είναι ένα πραγματικό σχέδιο Μάρσαλ. Σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι κερδίζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει ισχυρότερη». Ο Κόντε στην Ιταλία: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε ένα φιλόδοξο ταμείο ανάκαμψης που θα επιτρέψει στις χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση από τον COVID-19. Ο Μακρόν: «Η συμφωνία που επιτεύχθηκε», είπε, «για το σχέδιο ανάκαμψης είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η σημαντικότερη στιγμή μετά τη δημιουργία του ευρώ». Ορίστε, οι περίφημοι σύμμαχοι του Νότου, μερικοί από τους οποίους βέβαια είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια με εσάς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουν δηλαδή στην ευρύτερη σοσιαλδημοκρατική οικογένεια. Τι λένε όλοι αυτοί? Ό,τι λέει και ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Πανηγυρίζουν δηλαδή για ένα μηχανισμό που αποτελεί μια ακόμη θηλιά στο λαιμό των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι μετά την πανδημία, μετά τις τραγικές ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας, μετά την ανεργία, καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα μιας ακόμα κρίσης. Και τι αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω? Αυτό που μόνο το ΚΚΕ λέει και για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντιδραστική συμμαχία, ότι αυτά τα κράτη δεν έχουν κοινά συμφέροντα. Αντίθετα, μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα σε μονοπόλια της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, ότι οι συμβιβασμοί μεταξύ τους είναι προσωρινοί, έθραυστοι, ότι δεν αναιρούν τις μεγάλες μεταξύ τους αντιθέσεις, αλλά ότι και το μόνιμο θύμα των συμβιβασμών είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι λαοί της Ευρώπης. Αυτό συνέβη και τώρα. Η Γαλλία βρήκε την ευκαιρία να πιέσει για κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία προσάρμοσε τη θέση της, γιατί ένας νέος κλονισμός στη συνοχή της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενιαίας αγοράς και του ευρώ, θα επιδρούσε άμεσα αρνητικά στην οικονομική της ισχύ και στις εξαγωγές της. Η δε συμμαχία των φιδωλών κρατών διασφάλισε σημαντική μείωση των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης και δυνατότητα να φρενάρουν τις διαδικασίες εκταμείευσης κρατών μελών όταν δεν τηρούνται προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα. Θα αντέξει αυτός ο συμβασμός? Είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Αφενός, γιατί η αντοχή της Γερμανίας να επομιστεί το κύριο βάρος του κοινού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απεριόριστη, αφετέρου δεν είναι απεριόριστη και η δυνατότητα μεγάλων υπερχρεωμένων κρατών, όπως η Ιταλία για παράδειγμα, να σηκώσουν το βάρος νέων δανείων και της επιδείνωσης των όρων ανταγωνισμού μέσα στο εσωτερικό της Ένωσης. Χώρια που το βασικό πρόβλημα, δηλαδή η αύξηση του μεγέθους υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου, παραμένει και η μεγάλη κοινοτική παρέμβαση μπορεί στην καλύτερη των περιπτώσεων να μεταθέσει την εκδήλωση μιας βαθύτερης νέας καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρώπη στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει για πρώτη φορά σε κοινό δανεισμό για να δώσει επιδοτήσεις σε κράτη-μέλη αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση εμβάθυνσης της ενοποίησης. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται
για πορεία όμως σε αντιδραστική κατεύθυνση. Γιατί εμβάθυνση της ενοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ενίσχυση των ενιαίων μηχανισμών για την εφαρμογή ενιαίων αντιδραστικών, αντιλαϊκών κατευθύνσεων σε βάρος φυσικά των λαών. Να γιατί οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν μπορούν να έχουν καμιά προσδοκία, αλλά απαιτείται να βρεθούν και σε θέσεις μάχης για να αποκρούσουν, να συγκρουστούν με αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, των κυβερνήσεών τους, έτσι ώστε να μην πληρώσουν ξανά τα σπασμένα της νέας κρίσης. Κυρίες και κύριοι, φυσικά η ωραιοποίηση και ο αποπροσανατολισμός τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα άλλα κόμματα δεν εξαντλείται στις αποφάσεις της Συνόδου. Επεκτείνεται και σε άλλα θέματα, όπως στην εξωτερική πολιτική και στις πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου όλοι σας έχετε να αποθέσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην προοπτική της σταθερότητας, της ειρήνης στην περιοχή, στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα παζάρια των αστικών τάξεων Ελλάδας-Τουρκίας. Σε όλους αυτούς δηλαδή που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα και έχουν φέρει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στα πρόθυρα μιας γενικευμένης ανάφλεξης με φόντο την καταλύστευση του ενεργειακού πλούτου της περιοχής. Αφού πρώτα παραδώσατε από κοινού όλη τη χώρα για αμερικανονατοϊκές βάσεις και αφού ξοδεύετε 4 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για στρατιωτικές δαπάνες άσχετες με την άμυνα της χώρας. Και ύστερα τσακώνεστε για ζητήματα δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας. Εμείς σας το ξαναλέμε, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη, δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε αυτή την πολιτική, ούτε είμαστε μέρος της ευρωνατοϊκής ομοψυχίας σας. Στο μόνο που έχουμε εμπιστοσύνη είναι στη δυνατότητα και το δικαίωμα του λαού να εγγυηθεί τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα, να οικοδομήσει σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης, ειρήνης με τους άλλους λαούς που θέλουν όλοι να ζήσουν ειρηνικά. Η κοινή ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας είναι μια σημαντική συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση. Θα σας καλούσα να τη διαβάσετε όλοι, γιατί οι φίλοι σας, οι συνεργάτες σας και οι οικογένειές σας στην Τουρκία, ενώ την αντιπολίτευση, ούτε ένας δεν μίλησε για όλα αυτά τα ζητήματα σε σωστή υπέρ των λαών κατεύθυνση. Έχουμε ακράδαντη πίστη ότι όλα αυτά βέβαια μπορούν να τα καταφέρουν οι λαοί, αν απαλλαγούν από ντόπιους και ξένους δυνάστες. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το σχέδιο νόμου επιβεβαιώνει τον ταξικό αντιλαϊκό πρόσημο της πολιτικής σας και στον τομέα της φορολογίας. Απ' τη μια φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, νέες φοροαπαλλαγές και το μεγάλο κεφάλαιο γενικότερα, νέες φοροαπαλλαγές για τα οικονομικά παράσιτα της κοινωνίας, τους μεγαλομετόχους των ομίλων και για όσους μεταφέρουν φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή που ο ελληνικός λαός υποφέρει από τη νέα κρίση, δεν προβλέπεται παρά μόνο μια προσωρινή διευκόλυνση για φέτος που τελικά απλά μεταθέτει τα βάρη για την επόμενη χρονιά για κάποιους αυτοαπασχολούμενους μικρούς επιχειρηματίες. Η πολιτική σας είναι προκλητική, αλλά ακόμα πιο προκλητική είναι η προσπάθεια να εμφανίσετε το σχέδιο νόμου σαν να φέρνει φοροαπαλλαγές για το λαό στο σύνολό του. Και είναι προκλητικό, γιατί την ίδια ώρα που οι μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες επίσης, καταβάλουν με άμεσους και έμεσους φόρους πάνω από το 90% των κρατικών εσόδων και το μεγάλο κεφάλαιο καταβάλει λιγότερο από το 5%, φέρνεται και νέες φοροαπαλλαγές για εφοπλιστές, για μεγαλομετόχους των ομίλων. Είναι προκλητικό να προσθέσετε και άλλες φοροαπαλλαγές, ειδικά στον τομέα της κρουαζιέρας. Τι αποδεικνύει το άρθρο 10 στο σχέδιο νόμου που φέρνετε? Πως οι περιβόητες επενδύσεις στην κρουαζιέρα θα είναι παντελώς αφορολόγητες και πως ο κρατικός κορβανάς δεν θα ωφεληθεί καθόλου. Εξίσου προκλητικές είναι οι ρυθμίσεις για τη φορολογία των μετοχών και της κινητής περιουσίας γενικότερα. Τι προτείνεται? Με απλά λόγια, πως οι μετοχές των Ελλήνων που είναι κάτοικοι του εξωτερικού έχουν φοροασυλία. Μάλιστα,
έχετε το θράσος να μιλάτε για διασφάλιση της φορολογικής βάσης της χώρας στο ίδιο σχέδιο νόμου. Αλήθεια, πώς ακριβώς μπορεί να διασφαλιστεί το πού παράγεται το εισόδημα, όταν δεκάδες μεγάλες εταιρείες που παράγουν στην Ελλάδα έχουν πια φορολογική έδρα στο εξωτερικό? Ποιο νομίζετε πως μπορείτε να κοροϊδέψετε? Στόχος σας είναι να μετατρέψετε την Ελλάδα σε φορολογικό παράδεισο για λίγους, για το μεγάλο κεφάλαιο και το εγχώριο και το διεθνές οικονομικό jet set, σε βάρος των εργαζομένων. Πλανάστε, πλάνιν, ικτράν, αν νομίζετε πως θα κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό με τη μείωση της προκαταβολής που προωθείτε για τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπιχειρηματίες. Έχετε πάρει δανεικά από τους αυτοαπασχολούμενους και όχι μόνο δεν τα επιστρέφετε στο σύνολό τους, αλλά λέτε απλά πως το αναγκαστικό δάνειο θα είναι λίγο μικρότερο φέτος. Τι ακριβώς θέλετε? Να σας δώσουμε μήπως και συγχαρητήρια? Άλλωστε το κάνετε αυτό σχεδόν υποχρεωτικά. Τα πραγματικά εισοδήματα φέτος είναι μέχρι και 50% μειωμένα και μια προκαταβολή υπολογισμένη με βάση τα περσινά εισοδήματα θα προέκυπτε να είναι σχεδόν διπλάσια από τον φόρο που θα προκύψει του χρόνου. Ουσιαστικά κάνετε την ανάγκη φιλοτιμία, γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι χυμάζονται από την κρίση και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρατική φορολογία. Στην πραγματικότητα δεν προβλέπεται καμιά ουσιαστική φοροελάφρυνση για εργατικά, λαϊκά στρώματα που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της πολιτικής σας. Της ίδιας πολιτικής που ακολουθούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση και λόγω της κρίσης. Ενώ απ' την άλλη το χιλιοδιαφημιζόμενο πρόγραμμα γέφυρα που φέρνετε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια χρηματοδότησης των τραπεζών ώστε να μην δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια. Πραγματικός στόχος σας είναι να μπορούν οι τράπεζες να δανειστούν από τις ευρωπαϊκές αγορές και να μην αλλοιωθεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό τους. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν διστάζεται να αναλάβετε ως κράτος ένα κομμάτι των ενήμερων δανείων για φέτος. Όμως το πρόγραμμά σας πετάει εκτός εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια. Και κυρίως στην ίδια ρότα με όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, στοχεύει στην κουλτούρα πληρωμών, στο να στραγγίξει τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά με οτιδήποτε μπορούν τέλος πάντων να αποπληρώσουν και να ανοίξει το δρόμο για μαζικούς πληστηριασμούς. Και από αυτή την άποψη είναι εξαιρετικά σημαντική η πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, του ΣΟΤΑ και στις τράπεζες, προβλέποντας τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών. Τα μέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών πνίγεται κυριολεκτικά στα χρέη, τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, φτωχούς, κτηνοτρόφους, κυριολεκτικά στην απόγνωση. Όπως επίσης και οι τροπολογίες που κατέθεσε στο παρόν νομοσχέδιο το ΚΚΕ για την κατάργηση του ένφια και του τέλους επιτιδεύματος. Δύο διεκδικήσεις που δεν τις ξεχνάμε όπως έκαναν άλλα κόμματα στο παρελθόν. Σήμερα είναι ακόμη πιο επίκαιρες προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική ανακούφιση εργαζομένων, λαϊκών οικογενειών, αυτοαπασχολουμένων εν ώψη και των τεράστιων συνεπειών και βαρών που καλούνται να πληρώσουν και εξαιτίας της πανδημίας. Τέτοιες τροπολογίες, τέτοιους νόμους, τέτοιες προτάσεις νόμου έπρεπε να φέρνετε όλοι σας εδώ και έπρεπε όλοι σας να ψηφίζετε και όχι αυτό το σημερινό νομοσχέδιο. Για τα πρακτικά να σας καταθέσω και την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, την οποία αυτή έπρεπε να συζητάμε, γιατί αυτή ανακουφίζει πραγματικά τους εργαζόμενους,
τους αυτοαπασχολούμενους μικρές επιχειρηματίες, τους αγρότες, τον ελληνικό λαό. Να είστε σίγουροι όμως ότι θα μας βρείτε στους δρόμους του αγώνα μαζί με τον ελληνικό λαό για την υπεράσπιση των συμφερόντων του. Σας ευχαριστώ.